Από πολλούς έχει χαρακτηριστεί η μεγαλύτερη φωνή που έβγαλε, που ανέδειξε το ρεμπέτικο τραγούδι. Σαν σε νιώθω, αχ, ζωήρα μου γλυκιά. Ρε κοκοκόρη, κοκοκόκανη τη κότα. Την τραβούσε με το ζόρι και τη άλλαζε τα φώτα. Πως πάλι σε τσακώσε με, με κοινό το κοροϊό. Στου γυαλού τα βοτσαλάκια κάθονται δυο καβουράκια. Παράκαβας, γιαβάς, γιαβάς. Σήμερα τι αύριο τι τώρα. Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει? Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Τραγούδι στη δικιά μας γειτονιά. Είναι το όνειρο μας γουρούδι, ποτισμένο με φιλιά. Κι όπως μπαίνει ένα τραγούδι, ήρθαμε άλλη μια φορά. Στήσαμε χορό, βρήκαμε παινιά, ήρθαμε να πιούμε στη δικιά μας ρε παιδιά. Κόντρα στο καιρό, ψάχλια θεριά, κάποιον ταπεινό θα τραγουδάμε βασιλιά. Κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Όπως μένει ένα τραγούδι, μείναμε άλλη μια φορά. Στήσαμε χορό, βρήκαμε παινιά, κι ήρθαμε να πιούμε στην υγειά μας ρε παιδιά. Κόντρα στο καιρό, ψάχνια θεριά, κάποιον ταπεινό θα έχουμε κάνει βασιλιά. Κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Τριγύρω, ο, τριγύρω, ο,
πολύ σκυθροπή. Για να σε κάνω ανθρώπο, τι πια το χαφάρμα. Να
Πολύ καλησπέρα σας. Από πολλούς έχει χαρακτηριστεί η μεγαλύτερη φωνή που έβγαλε, που ανέδειξε το ρεμπέτικο τραγούδι, και όχι μόνον. Για τους ειδήμονες τραγουδούσε τα αρχοντορεμπέτικα σα ρεμπέτικα. Θα μας εξηγήσουν παρακάτω οι ειδήμονες τι εννοούν με αυτό. Από ακροβάτης που ήτανε σε νυχτερινά κέντρα με το σχήμα ντουο νίνο και μισό, βρέθηκε ξαφνικά, ούτε και αυτή κατάλαβε πώς, να ηχογραφεί με το Χιώτη, με το Μιτσάκι, με τον Παπαϊωάννου και ακολούθως με τον Βασίλη Τσιτσάνη, με τον οποίο απετέλεσαν ένα χτύπητο ντουέτο. Στην σύντομη, πάρα πολύ σύντομη, μόλις οκτάχρονη καριέρα της, πρόλαβε να συνεργαστεί με 20 συνθέτες και να ηχογραφήσει πάνω από 100 τραγούδια. Ο Μάνος Χατζηδάκης της αφιέρωσε το δίσκο «Τα Πέριξ», σημειώνοντας κάπου στο δίσκο τα εξής: «Όλη η εργασία αυτή χαρίζεται στη μνήμη της ανεπανάληπτης Μαρίκας Νίνου, που δίχως να το ξέρει, με το μαχαίρι της φωνής της χάραξε μέσα μας βαθιά τα ονόματα των θεών της ταπεινοσύνης και της βυζαντινής παρακμής. Πέθανε σε ηλικία μόλις 35 ετών. Άφησε πίσω της μια τεράστια παρακαταθήκη. Το κράτος φυσικά απουσίασε όπως το συνηθίζει, κατά πώς το συνηθίζει. Καμία αναφορά, σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, αυτή η πολύ μεγάλη λαϊκή καλλιτέχνης, στην οποία εμείς απόψε έχουμε χρέος, οφείλουμε και την τιμή να της αφιερώνουμε την εκπομπή αυτή. Με τη συνδρομή βεβαίως του ειδήμονα, του φίλου της εκπομπής, του Πάνου Τσαβόπουλου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ξεφυλίξουμε το κουβάρι της ζωής της, της σύντομης, και να μάθουμε σπουδαία πράγματα που διαβάζονταν πίσω από την πρώτη σελίδα. Καλησπέρα, Πάνου. Καλησπέρα. Φέτος κλείνω 50 χρόνια από τότε που έφυγε η Μαρίκα. Από το θάνατο της Ακροβάτιδας. Της Ακροβάτιδας. Το μεγαλύτερο ακροβατικό της ήταν αυτό που την προσγείωσε στην αγκαλιά των ρεμπέτικων. Ήταν ο Πέτρος Κυριακός, την είδε, την αγκάλιασε και την παρέδωσε έτσι στο Μανώλη Χιώτη. Ο Μανολάκης την πήρε και της έγραψε ένα τραγούδι, ώρες σε κρυφοκοιτάζω. Μάλλον θα την κρυφοκοίταζε έτσι, ώρες. Και το είπε για πρώτη φορά. Έτσι χαράχτηκε στα βλάκια των δίσκων γραμμοφώνου η φωνή της Μαρίκας Νίνου. Μιας και συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια, ετοίμαζες μία εκπομπή, δεν ετοίμαζες στο ραδιόφωνο, έτσι κάνεις. 14. 14 εκπομπές. Ένα αφιέρωμα που αποτελούμε. Όλα τα τραγούδια τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Ραδιοφωνικές. Ναι. Ναι. Και δεν θα το κάνεις. Δεν θα γίνουν γιατί. Σταμάτησαν την εκπομπή μου. Α, σταμάτησαν την εκπομπή σου. Ο λόγος. Α, δεν τον έμαθα ποτέ. Κοίταξε, το λέω αυτό τώρα γιατί. Επειδή έχεις έρθει αρκετές φορές στην εκπομπή εδώ, σε θεωρούν ο κόσμος λίγο πολύ και συνεργάτη μας, εκτός από φίλο και συνεργάτη. Λοιπόν, αντί να τα στείλουν στην ΕΡΤ τα παραπονά τους, παίρνω εγώ γράμματα και email. Α, ναι. Ναι, γιατί κύριε Σπύρο, γιατί η εκπομπή και γιατί αυτό και να κοπεί αυτή η εκπομπή που 16 χρόνια που την ακούμε, που την κάνουμε, που την δείχνουμε, ακριβώς, δηλαδή μια εκπομπή καθαρά για το ρεμπέτικο και τη μυθολογία του. Εγώ δεν ξέρω τι να τους απαντήσω, το μόνο που απαντώ είναι ότι παιδιά αλλάξτε διεύθυνση, ίδιο το περιεχόμενο, αλλά αλλάξτε το παραλήπτη, τη διεύθυνση του παραλήπτη, δεν ξέρουμε εμείς γιατί. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι στο μαγαζί του κάποιος, άμα θέλει να αλλάξει ρεπερτόριο ή πραμάτια, το αλλάζει, αλλά σε ένα δημόσιο φορέα όπως είναι η ελληνική ραδιοφωνία, πρέπει να ακούει τον κόσμο. Συγκινητικά αυτά που λες. Να πω κάτι το πιο συγκινητικό για μένα. Ένας 85χρονος από την Εύβοια, κύριος Βασίλης. Το διάβασε μια εφημερίδα αυτό που λες. Ναι. Νομίζω ότι χάλασε το τραντζιστοράκι του. Ρωτούσε τον εγγονό του. Δεν πιάνω την εκπομπή του Πάνου. Χάλασε το τραντζιστοράκι. Ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να χαιρετιόμαστε. Να μας στήσουμε την κυρία. Η κυρία είναι αίμα της Μαρίκας Νίνου. Είναι ανιψιά της. Είναι η κυρία Γκιούλα. Ανσεριάν από το σύζυγο, Αταμιάν από τον μπαμπά της, τον αδερφό της Μαρίκας Νίνου. Άρα η Μαρίκα λεγόταν Αταμιάν, λοιπόν. Αταμιάν. Ευαγγελία Αταμιάν. Μάλιστα. Ανιψιά της. Εσείς την γνωρίζετε φυσικά, τη θυμόσαστε στα μικρά σας πια. Ναι, στα παιδικά μου χρόνια βέβαια την έχω ζήσει και τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής της ζήσαμε στο σπίτι. Μαζί. Επειδή πέθανε ο μπαμπάς μου το 55 και μας πήρε εκείνη στο σπίτι και μείναμε μαζί. Δυστυχώς το 57 έφυγε η θεία Μαρίκα, αλλά έχω τις καλύτερες αναμνήσεις βέβαια από εκείνη.
καλύτερη θεία, βέβαια, βέβαια. Και νονά μου και καλή θεία και όλα αυτά. Θα μας πείτε ιστορίες παρακάτω. Έχω να σας κάνω πριν συνεχίσω τις συστάσεις, έχω να σας κάνω μια εισαγωγή. Πήγα και είδα τις προάλλες μια παράσταση εκπληκτική, εκπληκτική, με κεφαλαία, στο Θέατρο Βεάκη. Ήταν από ό,τι μου είπε ο Γιώργος Ολεμπέσης ένα όνειρό του χρόνια να ανεβάσει αυτό το έργο, χορεύοντας με τη σιωπή του Κασόνα. Φαίνεται πως ήρθε η ώρα του και όταν στα πράγματα έρχεται η ώρα τους και είναι η σωστή στιγμή, τα πράγματα γίνονται ποταμός. Η Μυρκούλα μας είναι σε ό,τι καλύτερο την έχω δει ποτέ, στην κορυφαία στιγμή της καριέρας της. Και μπήκα στον πειρασμό, μιας και είναι και το σηκώνει η εκπομπή, να έρθουν τα 7 ένατα του θεάσου, τα 2 ένατα έχουν υποχρεώσεις, για να μιλήσουμε, μιας και ξεφυλίζουμε και το πολιτιστικό μας περιοδικό εδώ πέρα, να μιλήσουμε και για την παράσταση απόψε. Καλησπέρα Μυρκάκη μου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες μου. Και χαίρομαι που με κάλεσες σε αυτή την εκπομπή, το λέγαμε και με τον Πάνο και είχαμε πιάσει και ψηλή κουβέντα. Γιατί δεν είναι τα ακούσματα, ήταν μια γυναίκα και το λέγαμε και με τον Πάνο. Μια γυναίκα που είχε πάθει με εψιλον γιώτα και πάθει με ήττα και δεν γίνεται εγώ να μην είμαι μέσα εντελώς. Έτσι ακριβώς. Αλλά εντελώς. Ακόμα και με το γυαλί δεν μπορεί να τα κρύψει αυτά. Το φέρω στο γυαλί και καλά ότι τώρα. Προσπάθησα, ξέρω. Δεν κρύβεται, αγάπη μου. Δεν κρύβεται, μωρό μου. Πάθει και πάθει. Πάθει και πάθει. Και τι μου λέγαμε πριν Πάνο, όταν λέγε ότι γεννήθηκα για να πονώ, έλεγε ναι. Γι' αυτό γεννιέται ο άνθρωπο. Οπότε είμαι μέσα εντελώς. Καλώς ήρθες, Κωστάκη μου. Να είστε καλά. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Το ενένατον, το άλλο του θεάσου. Γερμάν είναι ο ρόλος, Γερμάν. Γερμάν. Απλώς σκεφτόμουν τώρα ότι για την Ίνου, ας πούμε, που λέγαμε, ότι μέσα μου υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Τα πράγματα είναι προν Ίνου και μετά Ίνου. Ναι. Έτσι. Έτσι, ναι. Οι ειδικοί τουλάχιστον λένε ότι μέσα στη φωνή της και στον τρόπο που τραγουδούσε έχει συγκεράσει και τη Χασκίλ και την Εσκενάζη και την Αμπατζή. Είναι όλα η Νίνο. Και αυτά όχι συνειδητά. Όχι, ασφαλώς όχι. Μα αυτό είναι και το σπουδαίο, Αυτό είναι το σπουδαίο. Μήπως εσύ καταλαβαίνεις πόσο. Ξέρεις εσύ πόσο καλός είσαι ή το ξέρεις από την αρχή. Γιατί σε αυτό στο ρόλο εδώ πέρα, στο Γερμάν, είσαι εκπληκτικός. Εκπληκτικός πραγματικά. Δεν θέλω να το ξέρω. Να στο λέω εγώ. Καλά, αστείο λέμε γιατί κάτι αστείο το. Αλλά θέλω να πω ότι είναι οι στιγμές που όταν οριμάζει ο ηθοποιός που κρύβει αντί να δείχνει. Και είσαι σε αυτή τη φάση. Κρύβεις αντί να δείχνει. Αλίμονο σε αυτούς που δεν έχουν οριμάσει ακόμα. Τι, καρφί ήταν για δίπλα? Όχι, για γενικώς. Γι' αυτό το επιπόλαιο αγόρι, ας πούμε. Φέτος είσαι εκεί, Είσαι εκεί. Φέτος, του χρόνου και του χρόνου που λένε. Τι κάνεις? Καλώς μας ήρθες. Ελένητσα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, τι κάνετε? Από πέρσι έχω να σου δω εδώ πέρα κάπου. Από πέρσι. Γιατί εγώ άμα δεν έρθει κανείς στην εκπομπή, πού να δω? Θέατρα δεν πάω, δεν τηλεόραση βλέπω. Τι κάνεις μόνο μου? Καλά είμαι, μια χαρά. Έτσι να βλεπόμαστε. Ανούλα Μονεγιού, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Εξαιρετική επίσης στην παράσταση, όπως και η Ελληνίτσα. Ενώ το άλλο το διπλανό στα χάλια του είναι. Ρε εσύ θα μιλήσεις απόψε εδώ καθόλου? Απόψε θα μιλήσεις? Μιλάω. Α, μιλάς κανονικά. Τι κάνεις αγοράκι μου, καλώς ήρθες. Καλά, καλώς σας βρήκα. Προμηθέας Ελευθερόπουλος. Χάλια, Μίρκα. Χάλια. Δεν τα καταφέρνει αυτό. Αυτή ήταν η συνάντηση, ξέρεις, να κάνεις ένα χτεσινό παιδί και να παίζεις στη σκηνή, δεν είναι. Τι να κάνουμε, εντάξει. Χαζό είναι, ούτε μιλάει, ούτε τίποτα. Καταστρέφει την παράσταση, αγάπη μου, με καταστρέφει. Υπέροχο είναι, υπέροχο. Κάνω να παίζει και με καταστρέφει. Δεν επιτρέπονται αυτά. Σκηνή... Πρέπει να τα σκοτώνει νέα αυτά τα παιδιά να κάνω. Στον Γεάδα, στον Γεάδα. Σου είπα ότι η σκηνή που παίζετε τα χαρτιά εκεί με την τεράστια τράπουλα είναι κάτι το απίστευτο. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό. Εγώ πιθανό νιώθω πιο μικρή από τον Προμηθέα. Καλά, γιατί δεν είσαι και πιο μεγάλη. Ευθύνεται και ο Νίκος ο Καραγιώργος. Μπορεί να θέτει βέβαια σε αυτό πολύ. Εξαιρετική παράσταση. Και η Κωστέα έχει κάνει τρομερή δουλειά. Δεν ξέρω χρόνια, αλλά εδώ σκηνογραφία φοβερή. Τώρα που είπε είμαι πιο μικρή και τα λοιπά, θα την πω την κακία. Μπορεί να μην τη αρέσει. Έχει πει κάποτε ο Φασουλής. Ήμασταν μαζί σε μια δουλειά. Και είχε πει ο Φασουλής. Έπαιρνε τηλέφωνο στη Μύρκα, στο τηλεφωνητή τη και έλεγε: όλα θα τα πει. Γεια σα, είμαι η Πύργα από Κωνσταντίνο. Θέλετε, αφήστε μήνυμα. Και τη λέει ο Φασουλής: μωρή Μύρκα, σαν αδύνατη μιλά στο τηλέφωνο. Παιδούλα, παιδούλα. Ζε μεγαλώνει, ζε. Ζε θέλει να μεγαλώσει. Σταυριάννα, καλησπέρα. Καλώς μας ήρθες. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Έλεγα και στη Μύρκα πριν, στο είπα και σε εσένα, ότι ήσουν τόσο καλή που ήθελα να ανέβω στις σκηνές που πλακώ στα χαστούκια. Γιατί κάνει αρνητικό. Κάνει την κακιά. Ναι, κάνει την κακιά. Την πλακώ στα χαστούκια.
Ελένητσα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Δεν έχω και εσένα πολύ καιρό εδώ. Όχι. Σε είδα στο Γυναίκες στα Χιόνια. Πολύ πρόσφατα. Μάλιστα, πολύ πρόσφατα. Ωραία παράσταση. Χαίρομαι. Αν είσαι και πολύ ωραία τραγουδίστρια, λέγε. Ναι, θα το δούμε. Βέβαια, νιώθω πολύ άγχος που είμαι εδώ με τις κυρίες, ναι. Αλλά θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Καλησπέρα, Μαρία Ντρούτσου. Καλησπέρα. Γιατί ήρθες εδώ, τι κάνεις? Πώς τα βλέπεις εδώ? Ήταν δυνατόν να χάσω αυτό το σπουδαίο αφιέρωμα. Καλό, ε. Ναι, χαίρομαι που είμαι εδώ. Καλησπέρα. Ωραία τραγούδια η Νίνο. Σπουδαία, μεγάλη τραγουδίστρια. Εγώ πάντως είχα την εντύπωση χρόνια που άκουγα για την Νίνου πριν ασχοληθώ ιδιαίτερως. Νόμιζα ότι θα μιλάμε για μια καριέρα, ας πούμε, 30 ετών, 30-40 χρόνια. Και ήταν 8 χρόνια μόνο. Όλη αυτή η σχολή, όλο αυτό το πυροτέχνημα, σκάρτα 8 χρόνια. Πολύ ωραία. Θα είσαι πουθενά το χειμώνα, θα κάνεις, τι έχεις τίποτα, πού πες καταρχάς, πες το. Είμαι στον Ταρτούφο με τον Γιώργο Κωνσταντίνο και τον Θήμιο τον Καρακατσάνη. Μάλιστα, δεν ήρθα ακόμα σας δω. Θα συμβεί και αυτό. Θα συμβεί και αυτό. Το χειμώνα... Έχεις τηλεόραση. Στο 50-50. Ναι, δεν βλέπω τηλεόραση, μου σχολείται κιόλας. Πού να προλάβω. Και το χειμώνα, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω, ρώτα τη Χριστίνα. Πού θα είναι το χειμώνα, δεν ξέρω πού θα είναι, δεν μπορώ να... Εσύ πού είσαι? Εγώ θα είμαι στο Θέατρο Άνεσης. Πολύ άνεση, βλέπω και το λέω. Τέρμα Αλεξάνδρας, ο παλιός κινηματογράφος, ξέρεις, δεν ξέρω. Τι θα κάνετε εκεί? Εκεί θα κάνουμε το Φιόρο του Λεβάντε, σε μια παράσταση που οργανώνει ο Κώστας Τσιάνος, έτσι. Μια σπουδαία δουλειά. Δηλαδή φαίνεται ότι θα είναι. Δεν μπορώ να σου πω. Ρώτας πάρα πολλά πράγματα. Συγγνώμη κιόλα. Μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω. Με το συγχωρήσεις. Αλεξανιάν, η Μαρίκα Νίνου ήταν αρμενικής καταγωγής. Γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω που φέραμε το αρμενάκι εδώ. Πολύ περήφανος πάντα. Δηλαδή άκουγε Μαρίκα Νίνου και μου έλεγε με ένα σεβασμό, μίλαγε με ένα θαυμασμό. Ξέρεις, και είχα τα ακούσματα αυτά επειδή ήταν η αγαπημένη του μπαμπά. Μπορούσε να μην ήταν κιόλα. Και μου έλεγε με καμάρι. Αχ, είναι Αρμένισσα, ξέρεις. Η πατριώτισσα μου. Ναι, καμαρώναμε όλοι. Ναι. Δεν σου βγήκε τίποτα στη φωνή σου. Αχ, δεν μ' άκουσες πριν, σου έκανε έτσι. Μα πριν το σκουντούσε και του έλεγα... Βγαίνει τεράστιο ψώνιο το κορίτσι. Νομίζω ότι τραγουδάει καταπληκτικά το ψώνιο. Και κάνεις πως δεν ακούς εσύ για να μην ακούς τη φαλτσαδούρα και χάσεις το σύντο. Και σε τσιμπάει ότι άκου κιόλας, άκου. Καλά στα λέω. Ναι, ότι άκου χάνεις και καλά. Τι σου δώσω ανάποδη αγάπη μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Καλησπέρα Ηλία μου. Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκω κι εγώ. Καλώς μας ήρθες. Για μια ακόμα φορά. Για όσους δεν σε έχουν ξαναδεί στην εκπομπή, δεν ξέρουν για σένα, καλά θα μας πει περισσότερο ο Πάνος. Συλλέκτης Μέγας 78 αριών, ναι. Εντάξει, δεν είναι και μόνο. Τόσο μέγας, καλός είναι. Μέγας λένε οι κακές γλώσσες. Και μας έχει φέρει και το γραμμοφωνάκι του το γνωστό και μας έχει φέρει και ένα 78άρι της Μαρίκας που θα την ακούσουμε. Βεβαίως, μια και τιμάμε τη Μαρίκα, φέραμε ένα δίσκο να τα ακούσουμε και σε πρωτότυπο τρόπο. Μας χορέψει και κανένα καμιλιάρικο αργότερα, μα σου στο κέφι. Βεβαίως. Κάτι θα κάνουμε. Βεβαίως, κάτι θα γίνει. Μαρία Σταφυλοπάτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σαν καιρό έχω να είσαι εδώ, μου φαίνεται. Κάνα δύο-τρεις εκπομπές, το πολύ. Ναι. Τι κάνεις, μόνο μου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Εσένα έχω πολύ καιρό να είσαι εδώ. Από τη Σκόπελο. Από τη Σκόπελο. Ναι. Τρία-τέσσερα χρόνια έχω εδώ. Κάθε χρόνο στην Ανατολή γίνεται γλέντι. Και φέτος. Και φέτος φυσικά. Από το Πάσχα και μετά κατεβαίνεις. Ναι, ναι. Γεώργιος Εξιντάρης. Όχι Εξιντάρης, Εξιντάρης. Εξιντάρης. Τι κάνεις? Καλά, καλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Είσαστε ο μόνος, μπορώ να πω, ότι δίνει μια νότα τέλος πάντων στο είδος αυτό του τραγουδιού. Πολλές νότες. Μα υπάρχουν χιλιάδες νότες. Ναι, εννοείται. Έτσι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Να είστε καλά. Κατερίνα Τσιρίδου. Τι, δύο-τρεις εκπομπές έχω να σου δω και εσένα. Τι κάνεις, μόνο μου? Καλά. Όλα καλά. Ωραία, τέλεια. Σοφούλα, έχω να σε δω πάνω από 30 εκπομπές. Θα πέσουμε στα στούντια. Έχουμε καιρό να βρεθούμε, αλλά χαίρομαι που είμαστε στην παρέα του. Στην υγεία σας σήμερα. Τι κάνεις? Γυρνάς στην Ελλάδα με το Βαρασουλί. Ναι, γυρνάμε στην Ελλάδα. Τι κάνω, Μανολάκης μου? Καλά, έχεις χαιρετίσματα. Και από μένα πολλά φιλιά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πάνο που με κάλεσε σε αυτήν την εκπομπή για να τιμήσουμε τη Μαρίκα Νίνου, που για μας τις νεότερες τραγουδίστρες είναι πολύ μεγάλη δασκάλα. Σχολείο, ε. Ναι, μεγάλο σχολείο. Έλεγε ο Χατζηδάκης ότι είχε συστήσει στην Νταντονάκη, στη Φλέρη, να ακούει και Μαρίκα Νίνου. Και έλεγε ότι η Φλέρη έχει το υπερκόσμιο και προσπαθεί να κλέψει από τη Μαρίκα το γήινο που είχε. Το υπερκόσμιο. Ναι. Ότι πάταγε στο χώμα και τραγούδησε. Καλησπέρα για το Ιβλάνε. Καλησπέρα. Μην πεις πόσο. Από την προηγούμενη.
Δεν θα μπορούσαμε να πει ότι την έχουμε αγαπήσει. Μόνο εγώ σε απάτησα φέτος. Μόνο εγώ σε απάτησα φέτος. Μόνο εσύ, ναι, εσύ. Με κερατάς δηλαδή, με τα όλα. Το γιοτάκι μου είναι. Εμένα με καλύτερες εκπομπές που δεν μπορώ να αρνηθώ. Δεν θα μπορούσα να πω για αυτή την εκπομπή, δηλαδή. Δεν γινότανε. Δεν γινότανε με τίποτα για τη Μάρη Κανίνου. Με τίποτα. Μάλιστα. Πολύ καιρό έχω αυτό το αντίληπτο. Μια οικογένεια είμαστε όλοι εδώ πέρα, έτσι. Ομόσταυλος ο κύριος Αλφογιώργος, τι γίνεται. Ομόσταυλος εννοείς τη Φεράρι. Ναι, τι άλλο. Όχι στην ΕΡΤ προφανώς. Για πες, όχι, όχι. Τίποτα. Η πρόταση ήταν για τη Μαρή Κανίνου. Εγώ από τα μικράτα μου έτσι είμαι εμπέτης. Γνωστός. Ναι, και θεωρώ ότι είναι ο προθάλαμος όπου δεν περνάει αυτό το σκυλολόι των λακέδων του συστήματος. Μ' αρέσεις, αυτές είναι τοποθετήσεις. Αυτές είναι τοποθετήσεις. Λοιπόν, για πες κύριε συνάδελφε, πώς θα ξεκινήσουμε. Με κάτι που χαρακτήριζε την Νίνου άμα την κοιτούσες παρά το χαμογελό της. Ένα τραγούδι που λέει κάθε βράδυ πάντα λυπημένη. Κενού. Του Τσιτσάνη, πιανού άλλο. Ποιος θα μας το πει, έχουμε άνθρωπο. Έχουμε άνθρωπο. Έχουμε την κυρία Παν. Ό,τι γιατούλα που έχω και καιρό να τη δω το μόνο μου. Τα βάσανα
Άρα στην υγειά μας, παιδιά, στην υγειά μας. Για να πίνουμε λίγα για να... Πίνει μην για να ξεχάσει μην. Στο θέατρο Βεάκη, καλή είναι η παράσταση, πολύ καλή, καλά είναι όλα τα παιδιά, αλλά επιτυχία κάνει ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Πρέπει να σου πω ότι όταν τραγουδούσε η κυρία, η Μίρκα Παπακοσταντίνου κοίταζε εμένα. Του το αφιέρωνα. Στο ρεφρέν. Στο κατέστρεψε τη ζήση, ε. Ακριβώς. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι τυχαίο. Δεν ξέρω τι να σου πω. Και του χρόνου πάντως έχω να πω εγώ και του χρόνου. Και του χρόνου. Υπάρχει διάσταση, τουλάχιστον διάσταση, απόψεων ως προς τη βιογραφία, ως προς το βιογραφικό της Μαρίκας Νίνου. Κυκλοφορούν διάφορα ψευδή, αναλυθή και ανυπόστατα. Ανακριβή στοιχεία μερικές φορές και ο λίγο να σε δει. Μερικοί αποκρύπτουν με άσχημο τρόπο την αρμενική καταγωγή της. Φαντάζομαι πώς θα νιώθει η οικογένεια. Σίγουρα. Έλληνες, θα πει. Καταγωγή. Και καταγωγή υπάρχει και Έλληνες υπάρχει και όλα είναι μαζί. Πάντως, λέω και σε εσένα Σπύρο, λέω και στους τηλεθεατές, να μην πιστεύουν το διαδίκτυο 100%. Τι είναι αλήθεια από αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για τη βιογραφία της. Είναι δύσκολο να πει κανένας. Είναι μερικά αληθή. Κάποια άλλα, ίσως τα περισσότερα είναι αναλυθή. Γεννήθηκε στον Κάφκασο το 1918. Συγγνώμη, πώς βγήκε αυτό, κυρία Γκίνα. Δηλαδή, ποιος φαϊνός εγκέφαλος το βλέπω. Δεν ξέρω, ίσως ο Γιαννάκης, ο γιος, που δεν ήξερε, ήταν μικρός τότε και τα έχει πει, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Καθόλου δεν ξέρω. Μα τρελό είναι αυτό, ναι. Γεννήθηκε στον Κάφκασο. Ναι, στον Κάφκασο και πέρασε Θεσσαλονίκη και διάφορα που λέγονται, όχι, δεν είναι έτσι. Πού γεννήθηκε? Γεννήθηκε μέσα στο πλοίο, όταν τους έπαιρναν από τη Μικρά Ασία. Το 22, με την καταστροφή. Το 22, με την καταστροφή. Η μητέρα μόνο, ο πατέρας βάχτηκε εκεί, δεν ήρθε ποτέ. Και γεννήθηκε μέσα στο πλοίο η θεία. Στο πλοίο Ευαγγελίστρια. Ευαγγελίστρια, το οποίο λεγόταν Ευαγγελίστρια, γι' αυτό και την βάφτισαν Ευαγγελία. Ευαγγελία. Και τη βάφτισε και ο καπετάνιος. Και ήρθαν στην Κοκκινιά. Α, στην Κοκκινιά. Πατρίδα. Είμαστε κοντοπατρίδες, ναι. Μεγάρων 50, στην Κοκκινιά. Εκεί ήρθε η θεία Μαρίκα. Με τη μαμά και τα αδερφιά και τις αδερφές. Και μεγαλώνοντας με τι ασχολήθηκε? Μεγαλώνοντας, εντάξει, πήγε σχολείο, μετά... Είχε πάει σε αρμένικο σχολείο. Σε αρμένικο σχολείο, στην Κοκκινιά, και μάλιστα έψελνε και πολύ ωραία στην αρμένικη εκκλησία, η οποία υπάρχει και τώρα. Α, από εκεί ξεκίνησε, θα έλεγε κανείς. Σουρ Παγκόπ, Άγιος Ιάκωβος, Σουρ Παγκόπ στα αρμένικα. Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Μέχρι τα 18 της δεν έκανε κάτι το συγκεκριμένο, μετά παντρεύτηκε. Ναι. Τον πρώτο της άντρα, σύζυγο. Τον? Τον Χάικ Μεσροπιάν. Και αποκτήσανε το γιο, τον Ογβανές Μεσροπιάν, ο λεγόμενος Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης. Ναι, ναι. Μετά, εντάξει, για κάποια, δεν ξέρω για ποιους λόγους, χώρισαν. Και μετά η θεία γνώρισε τον Νίνο, τον δεύτερο σύζυγο, τον Νίκο Νικολαίδη, πάλι για την ακρίβεια. Και μαζί έκαναν, μάλιστα πήγαιναν πριν το ακροβατικό, πήγαιναν σε μπουλούκια και κάνανε εκεί διάφορα ακροβατικά, γιατί ο Νίνος ήταν ηθοποιός. Μάλιστα. Ναι. Άρα και ξανχιστίας. Ναι, 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 ήταν ηθοποιός. Έχει σχέση, ναι. Ναι, ήταν και ηθοποιός. Με το τραπέζι. Και, ναι, ναι. Και μουσικός. Και μετά δημιούργησαν το 2,5 Νίνο. Δηλαδή, το Νίνο το πήρε από το, από το μικρό όνομα του δεύτερου σύζυγου. Ναι, ναι, ναι. Το 2,5 Νίνο ονομάστηκε. Εγώ, η Μαρίκα, ο άντρας της και το μικρό παιδί. Και, το μικρό και ο Γιαννάκης. Το 2,5 Νίνο. Το μισό ήταν ο Γιαννάκης. Ναι. Το ντουο Νίνο και μισό. Το Μαρίκα της το έδωσε η μητέρα του Νίνο. Που ήταν κάτι θεατρίνα. Η οποία ήταν πάλι καλλιτέχνης, ήταν θεατρίνα. Εντάξει, το Ευαγγελία Ταμιάν δεν ήταν τόσο καλλιτεχνικό και έτσι της έδωσε το όνομα αυτό το καλλιτεχνικό. Το Μαρίκα και μετά το Νίνο που ήταν του συζύγου, βέβαια. Και πώς ασχολήθηκε με το τραγούδι, την άκουσε ο Πέτρος Κυριακός. Έλεγε κανένα τραγουδάκι όταν έκανε τα ακροβατικά της με τον Νίνο, είναι η αλήθεια. Και κάποια φορά, τέλη του 47 πρέπει να ήταν, την άκουσα Πέτρος Κυριακός και τη γνώρισε αμέσως στο Μανώλη Χιώτη. Ο Χιώτης τσίμπησε. Λένε διάφορα. Λένε την ανακάλυψη της Άννης και εκεί μία μυθολογία. Αυτό ήθελα να πω. Επειδή ήταν ένα διάσημο πρόσωπο, το οποίο μόνο 7, ούτε καν 8 χρόνια είχε καλλιτεχνική παρουσία, απόκτησε μυθικές διαστάσεις το όνομά της και ο καθένας έλεγε ότι ήθελε για την Νίνου. Να πω κάτι αστείο, μου επιτρέψεις. Όταν ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν διευθυντής της ραδιοφωνίας, ήθελε να τιμήσει την Μαρίκα, πάλι Παπαγκίκα.
άκουσε τη φωνή της, αυτή την περίφημη γυναίκα. Και είπε, παιδιά, βιογραφικά της δεν έχουμε, ελάχιστα υπάρχουν. Βρέθηκε λοιπόν κάποιος, ρεμπετολόγος, γνωστός, δεν χρειάζεται από το όνομά του, ο οποίος του έδωσε τρεις σελίδες βιογραφικά της Παπαγκίκα που δεν είχε καμία σχέση. Ένας ψαράς γνώρισε μία ψαρού, κάνουν την Παπαγκίκα, καμία απολύτως σχέση. Κάποιος του είπε, δεν έχω ακούσει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ναι, μεν, από ό,τι ξέρω, ήμουν Σουηδία τότε. Ο Χατζηδάκης έκανε το αφιέρωμα στην Παπαγκίκα. Αλλά δεν είπε όλα αυτά τα πράγματα. Ένα άλλο βιογραφικό. Ακριβώς. Μια άλλη γυναίκα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, κάποιος λοιπόν έγραψε το διαδίκτυο, ο οποίος από ένα δίσκο γεννήθηκε στον Κάφκασο. Και έτσι έχει δημιουργηθεί αυτή η εκτεταμένη μυθολογία, γιατί πραγματικά η Νίνου ήταν μυθικό πρόσωπο. Δεν πρόλαβε να την απολαύσει ο κόσμος. Δεν πρόλαβε. Πέθανε και με τον τραγικό τρόπο που πέθανε. Πονέσαν όλοι όσοι αγαπούσαν το λαϊκό, το ρεμπέτικο τραγούδι και την Νίνου. Και έτσι μετά φτάσαν και κάποιοι. Τι να πω, ότι το θέλουν, όχι δεν το θέλουν. Από ελαφρότητα. Να σεβούν στο όνομά της. Αυτό που λέτε εσείς οι ειδικοί, ότι τραγουδούσε το ρεμπέτικο σαν ρεμπέτικο, τι εννοείται, για βάλτε μας λίγο. Ναι. Τα άρχοντα ρεμπέτικα, που κάποιοι τα λέμε και κουνημένα ρεμπέτικα, άσχετα αν μερικές φορές. Πώς τα λένε, κουνημένα ρεμπέτικα. Κουνημένα ρεμπέτικα. Κουνημένη φωτογραφία. Κουνημένη φωτογραφία ρεμπέτικων. Δεν είναι ακριβώς, ας πούμε. Πανέμορφα τραγουδία. Ο Μήνα έχει μια και άλλα που θα πω. Είναι λίγο έτσι. Είναι λίγο κουνημένο. Μπορεί να το λέμε και εμείς, κουνημένο ο ηθοποιό. Καλό το πιέζα να το πιέζα. Για να το πάρω. Ναι. Αυτά τα ηχογραφούσαν με ελαφρές ορχήστρες, με κιθαρίτσες που εμιμούν το κακός, κατά τη γνώμη μου, τα μπουζούκια. Εσύ θες να το κάνεις. Κάνε το κανονικά. Η Νίνου όταν τα τραγούδισε, τα έκανε ρεμπέτικα. Τα τραγούδισε με ρεμπέτικες ορχήστρες και τα είπε καταπληκτικά. Και έχουμε παραδείγματα κάτω, άρχοντα ρεμπέτικων, που θα τα παίξει η ορχήστρα περίπου ο κύριος εκεί, ο Κατεργάρης, ο οποίος κοιτάζει, ο κύριος Φέδων, αντέγραψε, του έδωσα ένα CD με όλα αυτά τα τραγούδια, όπως τα έχει ηχογραφήσει η Νίνου, όπως τα τραγούδισε, και αντέγραψε πολύ καλά την ορχήστρα. Και αυτό που ακούν απόψε οι τηλεθεατές μας είναι περίπου όπως το ακούμε στο δίσκο. Άλλωστε, όταν μετά ο κύριος Μπαρούνης βάλει ένα δισκάκι, ναι, και ενώσουμε τις δύο ορχήστρες, τότε θα καταλάβετε, είναι έτσι. Το ένα θα βγαίνει από το γραμμόφωνο και το άλλο θα βγαίνει από την αγκαλιά του Φέδωρα. Γιατί έχουμε σπουδαίο μαέστρο, το Φέδωρα. Μην κοιτάς τώρα το μπουζούκι. Άσε το μπουζούκι, έχουμε, είμαστε άτυχοι να πούμε. Με το χιονά. Αυτό είναι, έχουμε ατυχήσει. Αλλά τουλάχιστον έχουμε το Φέδωρα και το σώζουμε λίγο. Πάλι δεν ήρθε ο καλός μπουζουξής. Σήμερα πάλι το χιονά φέραμε. Λοιπόν, πώς συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τη Σοφία Παπάζογλου. Γεια σου, Κασοφουλά. Θα φέρε
τόσο. Μπράβο, Σοφούλα, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εξαιρετική κορίτσι μου, εξαιρετική, μπράβο. Τι άνθρωπος ήτανε, ήτανε χαρούμενος, εξωστρεφής άνθρωπος πάντα, Μαρίκα. Ναι, ναι, ήτανε χαρούμενος άνθρωπος πάντα. Από το χαμόγελό της τα λέει όλα. Παρόλα τα βάσανα, ναι, παντού γελαστή είναι. Σε όλες τις φωτογραφίες γελαστή είναι. Μπράβο, έτσι ήτανε και στη ζωή της. Παρόλα τα βάσανα που λέμε. Εντάξει, ήταν χαρούμενος άνθρωπος, ήταν πολύ αγαπητός άνθρωπος. Δηλαδή αγαπούσε, δεν ξέρω, εμάς εντάξει, ήμασταν συγγενείς, αλλά αγαπούσε και όλο τον κόσμο, πραγματικά δηλαδή. Και επειδή λέγονται κάποια πράγματα, δεν στέκουν, δηλαδή δεν είναι έτσι. Η θεία ήταν καλόκαρδος άνθρωπος και πραγματικά. Εξαιρετική δηλαδή, πιο κοντινή, στενή συνεργάτη, όπως ο Γιάννης ο Σταματίου, η Μαργαρόνη και άλλοι πολλοί, ας πούμε, τα καλύτερα λένε. Τώρα, κάποιοι που ήταν πολύ πιο μακριά λένε τα χειρότερα, δεν ξέρω γιατί. Σω δεν τη ζήλευε καμία μέτρια συνάδελφο. Έτσι είναι, ναι. Αυτό που λέει ο κύριος. Ξέρετε κιόλας όταν πραγματικά εκτοξεύεται κάποιο σε τόσο γρήγορο διάστημα και λέγονται. Εντάξει, τότε και ο Τζιτσάνης. Εκείνη την εποχή πια ήταν το άπαν, ας πούμε, και σίγουρα, ναι. Να την εμπιστεύεται και να την έχει τη μουσα του. Εντάξει, πονάνε λίγο αυτά καμιά φορά. Εντάξει, ανθρώπινα. Ναι, ανθρώπινα, εντάξει. Αυτά συμβαίνουν παντού. Αυτό συμβαίνει όταν κάνεις μεγάλη επιτυχία. Ο Χρήστος ο Βασιλόπουλος κάνει μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Να το πεις, πάντως μεταξύ μας πει ότι δεν είναι ψέματα αυτό που λένε. Το μόνο που δεν συγχωρείται σε αυτόν τον κόσμο είναι η επιτυχία του ομότεχνου. Ναι, βέβαια. Όλα τα άλλα συγχωρούν. Πάντα εξοικείουν τα βέλη. Θα εξαιρέσω τη Ρένα Ντάλια, η οποία την αγαπούσε πολύ και τη βοήθησε πάρα πολύ. Και στην όταν Αμερική, ήταν στην Αμερική, ναι. Για να έρθει να μεταφερθεί εδώ πάρα πολύ. Και ο Κώστας εκεί χειροτέρεψε η αρρώστια. Ναι, ναι, ναι. Πολύ. Και την έχω γνωρίσει και ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος η Ρένα Ντάλια. Γιούλ Μπαχάρ, τι σημαίνει Γιούλ Μπαχάρ που θα ακούσουμε τώρα? Ανοιξιάτικο. Λουλούδι. Τριαντάφυλλο. Ο Τσάνης έγραψε από τα καλύτερα τραγούδια για μορφωνιές ανατολίτισες, όπως ας πούμε την Γιούλ Μπαχάρ, τη Ζαΐρα,
μάλλον Περσίδα, ίσως θα το πούμε εκεί, τη Σεράχ, και τραγούδησε όλα η Νίνου μοναδικά και μαγικά. Λες και έφερνε κοντά μας τη μαγική Ανατολή. Το κύριο Μπαχάρα θα το πει η Κατερίνα Τσιρίδου. Γιατί κρατάω με το ζόρι τον Αλεξανιάν, όλο να σκοθεί. Συνεχίστε με. Το έχει πάντως. Το έχει το ψώνιο, το έχει. Όχι, όχι. Καλά μου κρατήσω. Κρατήσω, μου κρατήσω. We'll be right back.
Ορίστε. Σπύρο, παιδιά, να μην ξεχάσουμε... η σκιά μιλάει η κυρία Αλεξανδρίου. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι τα παιδιά, τα υπέροχα παιδιά εδώ, είναι από τη σχολή Αλανταλούς, από τη σχολή χορού. Α, ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά. Για λέγε. Στα μπουζούκια να με πας, λέει. Του είπε αυτή και την πήγε από ό,τι φαίνεται. Έρχονται ρεμπέτικο κι εδώ. Όχι. Τι? Αυτό ρεμπέτικο. Το προηγούμενο έρχονται ρεμπέτικο. Αλλά πώς το έκανε η Νίνου. Ρεμπέτικο κανονικό. Στα μπουζούκια να με πας, όχι όμως. Είναι ο Μητσάκης. Αν μ' αγαπάς, αν μ' αγαπάς. Πραγματικά χρόνια έχω να το ακούσω αυτό το πάμε στα μπουζούκια. Δεν το λέμε πια. Είναι παλιακιά και ωραία έκφραση. Ωραία έκφραση. Γιατί ήταν και αλλιώς τα μπουζούκια. Που εγώ είναι περίεργο, δεν μπορούσα. Στην τότε εποχή. Γιατί δεν έπινα στα μάτα, Χρήστο, θες να με εκθέσεις. Στην τότε, ναι. Αλλά ο ήχος αυτός, ο ήχος της Νίνου και κάποιον άλλον, αυτό που έλεγα πάλι, είναι καρδιάς ήχος, παιδί μου. Δεν είναι μόνο και. Δηλαδή το κέφι βγαίνει έτσι. Δεν βγαίνει έτσι. Έτσι ακριβώς αυτό είναι. Το φτιαγμένο είναι. Δεν μπορούσε και... να αντισταθείς εκεί, μάλλον. Αυτό. Βέβαια. Δεν γινόταν να αντισταθείς. Ή να σηκώνεις, να χορέψεις, να φωνάξεις ή να εκτονωθείς. Και μεράκι, μεράκι. Γιατί αυτό πάει με τον πόνο και τον βάσανο, ρε παιδιά. Πάει μαζί με τον πόνο και τον βάσανο. Όχι, ήταν πραγματική διασκέδαση μόνο τότε. Αυτό νομίζω. Γιατί τώρα δεν διασκεδάζεται. Έχουμε λύσει κάποια προβλήματα. Περάσαμε, ξέρω, περάσαν τα χρόνια. Λίγο στο τεράκι μας, λίγο. Γύραμε λίγο ψηλό νεόπλουτο και αυτά. Δεν σου κάνει εντύπωση όμως αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Και πόσοι άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί. Καλά, μην ξαναπούμε πάλι τέτοια. Δυσάρεστα και γνωστά περί της πολιτείας, περί των υπουργών που δεν κοιτάξαν ποτέ. Γιατί γαμώτο. Αυτή η γυναίκα σαν να μην υπήρξε ποτέ πραγματικά. Γιατί, πώς γίνεται αυτό. Και είναι τώρα μέρος του πολιτισμού μας, πολύ σπουδαίο. Εντελώς. Ναι. Σαν να μην υπήρξε ποτέ. Δεν γλέντισαν όλοι με τα τραγούδια της. Όλοι ο κόσμος. Όλοι αυτοί. Δεν τους οφείλουμε κάτι. Όλοι αυτοί τόσα χρόνια. Και εγώ δεν καταλαβαίνω ποτέ γιατί. Μιλάμε για τη Μαρίκα Νίνου που δεν γεννήθηκε στον Κάφκασο, που δεν πήγε στη Θεσσαλονίκη. Και πολλά άλλα που δεν, που θα συναντήσετε στη βιογραφία της και που μέσα σε 7 χρόνια, ας πούμε καριέρας, κατάφερε να γράψει μεγάλη ιστορία και να αυλακώσει δρόμους που πατάνε οι καινούργιες, γιατί παραδεχτήκατε ότι έχουμε πολύ καλές τραγουδίστρες απόψε. Πολύ, πάρα έτσι, πολύ. Εξαιρετικές. Ναι, εξαιρετικές. Ποια είναι η επόμενη, κάτσε Χριστίνα, κάτσε κάτω. Κρατήστε με, κρατήστε με. Σήκω κοριτσάκι μου, σήκω. Δεν πειράζει, θα πάει η Ελένη Καρακάκη. Πάει η Ελένη Καρακάκη. Αφιέρωσε έτσι, παιδιά, να αφιερώνουμε όλη τη Χριστίνα, πας και την κρατήσουμε καθιστή. Δικό μου γέφυ, τα φράγματα σκοτώ.
Με το Τζιτζάνι, πώς κόλλησε Νίνου, λοιπόν? Ήταν μια μαγική συνεργασία. Χημεία. Τέριαζαν οι νότες, οι στροφές του Τζιτζάνι στη φωνή της. Η Νίνου ερμήνευσε πάνω από 20 Έλληνες δημιουργούς. Με πολλή επιτυχία όλους. Όχι όμως σαν τον Τζιτζάνι. Γιούλα. Ναι. Και εδώ τώρα η Σοφία Παπάζογλου θα μας πει τρία τραγούδια. Τα δύο είναι του Τζιτζάνι. Το τρίτο είναι του Χατζηδάκη. Το αγάπη που είναι δίκοπο μαχαίρι. Κάτα διαβολική σύμπτωση, το πρώτο στιχάκι το τσίμπησε ο Μάνος από τον τρελό τσιγκάνο. Του τρελέ τσιγκάνο. Αγάπη που ακριβώς. Ναι. Το είπε Μελίνα. Η Μελίνα μας. Πολύ ωραία. Τόσκησε εκεί πέρα σε αυτή την καταπληκτική σκηνή που ήταν πονεμένη λόγω φούντα. Ρε παιδιά, παίξε ακόμα. Άρα παιδιά. Θέλω τα καβουράκια. Έλε. Έλα μωρέ και εσύ. Θέλω και τις μανάδες. Πάρε και τα παιδιά. Σου πω πολλοί. Παραδείγματα.
δυο του μάτια. Τα αστέρια πέφτουνε όταν με θωρεί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι. Σαν θα Μπράβο, κορίτσια μου, μπράβο, μπράβο, είσαι σπουδές. Έκανα και εκπληκτικά σεγόντα, ε. Δεύτερες, τρίτες φωνές. Ό,τι και αν έκανε, το έκανε με επαγγελματισμό και φαινότανε. Κάποιοι λένε ότι γινόταν καλύτερη σαν δεύτερη φωνή από τον πρώτο που τραγουδούσε την πρώτη φωνή. Πρώτο, μιλάμε Τσαουσάκης και άλλοι μύθοι. Ναι, μιλάμε, ναι, για τυχαίους ανθρώπους. Και όμως δεν ήταν, δηλαδή, αμεληταία ποσότητα. Δεν ήταν δεύτερη φωνή. Και θα ήθελα σήμερα με μία, όχι μικρή κακία να μου επιτρέψει την εκπομπή σου, Σπύρο, αλλά με μία έτσι, ας μην τη χαρακτηρίσω, πόσες πρώτες φωνές από τους πρώτους σήμερα δέχονται να κάνουν δεύτερη φωνή σε κάποιον άλλον. Ναι. Εκτός και αν μπουν σε ένα δίσκο σαν Μαϊντανή. Αλλά να, σε πολλά τραγούδια. Η Νίνου έχει πάρα πολλά τραγούδια, μεγάλο ποσοστό από τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει, που κάνει δεύτερη φωνή. Μέσα. Είπα να κάνουμε χωριό.
την τελευταία που μιλήσαμε. Στο παλιό σπίτι ετούτο που χωρίσαμε. Τη βραδιά την τελευταία που μιλήσαμε. Κάτω απ' τα παραθύρια οι μάγισσες κοιμήθησαν να στήσουνε τσατήρια. Στο παλιό σπίτι σαν σε νιώθω, αξαΐρα μου μητιά.
σ' αφήσω σκλάβα το μαχαραγιά. Κάστρα θα γκρεμίσω, μα δεν θα σ' αφήσω σκλάβα το μαχαραγιά. Άγιο είχαμε, Άγιο. Γεια σου Άρμενο. Άγιο είχαμε, Άγιο. Έχει κάνει, έχει κάνει εμφανίσεις και σε ταινίες η Νίνο. Ασπρόμαυρες. Ναι. Εδώ. Ασπρόμαυρες. Για πες. Ναι, έχει κάνει σε τρεις ταινίες, από ό,τι ξέρω εγώ δηλαδή. Πέστε εσείς. Εγώ ασπρόμαυρες ξέρω. Ασπρόμαυρες, μα δεν υπήρχαν τότε και οι έγχρωμες. Για πες, αμάρτησα για τα παιδιά μου. Μάρτησα για το παιδί μου, η Ελένη Χατζιαργύρη έπαιζε. Μεγάλη δρόμη. Και πιάσαμε την καλή. Και πιάσαμε την καλή. Στο πιάσαμε την καλή, τραγουδάει η Ζαΐρα, Καβουράκια και Για να σε κάνω άνθρωπο. Ναι. Τη στόχια στα κουρέλια, στους μεγάλους δρόμους. Και απόψε μέσα στο καπηλιό και για τα μάτια που αγαπώ, στο αμάρτησα για τα παιδιά μου, με την Ελένη. Thank you.
με πνίξουνε τα δυο σου μαύρα χέρια. Παίξτε μπουζούκια, παίξτε βιολιά, μια πονεμένη ψυχή το ζητά. Παίξτε απόψε να σπάσει παιδιά κοριτσάκι. Να είμαστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας κύριε πάνω μας. Τι γίνεται. Δεν πειράζει που θα το κάνεις στο ραδιόφωνο, ξεκινάμε εδώ. Ξεκινάμε εδώ πέρα. Αγαπητοί ακροατές, η κυρία Γκιούλα θα μας πει για τα ταξίδια της Μαρίκας Νίνου. Τρία ταξίδια στο εξωτερικό έκανε στη ζωή της, σημαντικά, και έβαλε τη σφραγίδα της. Το τρίτο μάλιστα ήταν και άρρωστη, από καρκίνο της μήτρας. Το ήξερε και πήγε στην Αμερική και διασκέδασε τους συμπατριώτες μας και όχι μόνο. Έλα Γκιούλα. Το 51 πήγε στην Κωνσταντινούπολη με τον Βασίλη Τσιτσάνη και τη Μαργαρόνη. Έκατσαν εκεί, δεν ξέρω, κάποιους μήνες. Κυρία Μαργαρόνη τα ξέρει καλύτερα από μένα. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, ναι, μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγάλη. Και μάλιστα θυμάμαι, μου είχε φέρει ένα αρκουδάκι κουρδιστό. Αυτό το θυμάμαι. Και ένα τηλέφωνο από κόκκινο της αδερφής μου, γιατί έχω και μία αδερφή. Μετά το 54. Το έχετε το αρκουδάκι, το έχετε? Όχι, δεν το έχω, δυστυχώς όχι. Να κάνω μια μικρή διακοπή. Σπύρο και αγαπητοί συνδετημόνες και καλή
τηλεθεατές, εκεί υπάρχουν τα ρουχαλάκια της Μαρίκας Νίνου που μείνανε. Αυτά που έχουν μείνει. Αυτά τα οποία φορούσε, τα οποία μας τα έφερε η κυρία Γκιούλα Ανσεριάνα Ταμιάν. Μια μαύρη μπλουζίτσα, μια άσπρη μπλουζίτσα, το τσαντάκι της, αυτό το πλαστικό τέλος πάντων με τις πουλιές επάνω και ένα κασκολάκι. Πώς το λέμε αυτό το χρώμα? Κόκκινο, που μάλλον έχει φθαρεί λίγο με το. Ναι, έχει φθαρεί, βέβαια. Σαν πιο μήλο, είπε. Κόκκινο. Οι πρωταγωνιστές το βρίσκουν πάντοτε. Πήγε για δεύτερη φορά στην Αμερική το 1956, ήξερε τι είχε. 54. Την πρώτη φορά το 54. Να είναι το 56, είπα. Αυτό είπα, ναι. Ήξερε τι είχε, νόμιζε ότι θα μπορούσε να βρει κάποια βοήθεια. Δεν βρήκε, γύρισε πίσω. Εκείνη που τη βοήθησε πολύ. Ναι, η Ρένα Ντάλια και ο Κώστας ο Καπλάνης. Ήταν με τον Παπαϊωάννου εκεί τότε η Ρένα Ντάλια. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν μαζί. Μαζί. Και όταν γύρισε εδώ, παρόλο ότι ήξερε ότι πονούσε πολύ και είχε και διάφορα προβλήματα, πήγε και τραγούδισε στο τζίμι του Χοντρού πάλι. Είχε υποχρεώσεις, λέει. Ναι, είχε κάποιες υποχρεώσεις. Είχε φτιάξει ένα σπιτάκι, δεν το είχε τελειώσει. Όταν λέμε υποχρεώσεις, ένα σπιτάκι, ένα σπιτάκι. Στο εργάλιο. Εντάξει, το εργάλιο, μην φανταστείτε τίποτα τότε. Ήταν άλλα τα νούμερα τότε, δεν. Ναι, ναι, αυτό. Πώς είναι τώρα οι σημερινοί τραγουδιστές? Ήταν πενταόροφα από αυτά τη διαπλοκή. Όχι, όχι. Μία μονοκατοικία και εκείνη η μητελής έμεινε δηλαδή και έτσι. Η οποία δεν υπάρχει, αλλά δεν είναι πια, δεν ανήκει στην οικογένεια. Θα πρέπει να προσθέσω εδώ, για να παίξω και το ρόλο μου σαν συλλέκτης, ότι ηχογράφησε και τραγούδια στην Αμερική που πήγε. Ναι, ναι. Και συνολικά τα τραγούδια της θα πρέπει να είναι γύρω στα 150. Ναι. Μόνο στο διάστημα αυτών των 8 ετών έχει γύρω στα 150 τραγούδια. Στην Αμερική πόσα μπορεί να έχει, Ηλία? Έλα. Κατά τη γνώμη σου, στην Αμερική πόσα πέρασε σε δίσκους? Δεν έχουμε στοιχεία και μπορεί να είναι παραπάνω τα τραγούδια της. Πρέπει να πέρασε τουλάχιστον 20-30 τραγούδια. Επανεκτελέσεις, είτε δικών της, είτε δηλαδή αυτά που τα έχει πει στην Ελλάδα, είτε άλλων τραγουδιστών, τα οποία τα ξανά είπε και εκεί. Και εκ των οποίων έχεις κανένα εσύ? Αν γίνεται να μην έχω. Είναι δυνατόν να μην έχω. Σπύρο, τον προσβάλαμε. Ναι, βέβαια. Αλλά θα εκκληθεί σε λίγο. Ο Μπαρούνης εξακολουθεί και ψάχνει μέσω ίντερνετ σε όλο τον κόσμο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για να πούμε και δύο πράγματα για τους συλλέκτες γενικά, όχι για μένα προσωπικά, ότι τελευταία, επειδή στερέψαμε την αγορά την ελληνική, έχουμε στραφεί στο ίντερνετ και ψάχνουμε ό,τι δίσκος κυκλοφόρησε στο εξωτερικό και τον αγοράζουμε και μας το στέλνουν τα εκδρομικά. Λοιπόν, πέρα όμως από τη συλλογή των δίσκων, η αλήθεια είναι ότι ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ, τουλάχιστον ορισμένοι, όχι, αν όχι όλοι οι συλλέκτες, για τα στοιχεία αυτά. Βρίσκω άκρος ενδιαφέροντα αυτά που είπε η κυρία Ανσεριάν. Ασεριάν, απόψε για τη Μαρίκα Νίνου, γιατί είχαμε μείνει όλοι με κάποιες εντυπώσεις ότι λεγόταν Νικολαίδου, ότι γεννήθηκε το 18, κάποια τέτοια πράγματα. Εμείς εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι μπορούμε να πούμε για τα τραγούδια ότι έχει γύρω στα 150. Και αυτό... Αλλά τα στοιχεία πολλές φορές τα κυνηγάμε, πάμε ταξίδια, ψάχνουμε από εδώ, ψάχνουμε από εκεί να βρούμε συγγενείς για να μας τα επιβεβαιώσουν. Και επίσης σίγουρο είναι αυτό που μου είπε η Κατερίνα Τσιρίδου, ότι έπαιζε μπαγλαμαδάκι, ε? Βεβαίως, και στο μπουφετζί που έχει στο τζίμι του Χοντρού παίζει ίδια μπαγλαμά, ένα μικρό σολάκι που κάνει. Μάλλον πρέπει να γρατζούν και μπουζουκάκι, να, γιατί έχει. Την έχω φωτογραφία με μπουζουκάκι. Ναι. Δεν μπορεί για πλάκα δηλαδή. Μαντολίνο έπαιζε. Μαντολίνο. Όταν ήταν μικρή στο σχολείο, επειδή ήταν πολύ καλή, ο δάσκαλος της μουσικής την είχε μάθει μαντολίνο και μαντολίνο έπαιζε. Μάλιστα. Όταν άρχισε τα χασαποσέρβικα η Μαρίκα Νίνου, γινόταν το σώσε στο μαγαζί της. Μία μικρή αναπαράσταση αυτής της ιστορίας μπορεί να μας κάνει η κυρία Κατερίνα Τσιρίδου του Κωνσταντίνου. Να πω και το εξής, ήταν η πρώτη που σηκώθηκε όρθια, όπως ρεπέτησε. Τότε ήταν πρώτη που σηκώθηκε όρθια και τραγουδούσε και είναι η πρώτη που βάζει και παλαμάκια μέσα στους δίσκους της. Ναι. Κουστά παλαμάκια. Το Κατερινάκι θα μπορεί να μην το έχουμε για μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί έχει να φύγει να πάει στο ταξίμι, όπου να σας ενημερώσω εδώ όσοι δεν το ξέρετε ότι κάθε Τρίτη ειδικά κάνει ένα εκπληκτικό αφιέρωμα, κάνουν τα παιδιά εκεί με την Κατερίνα, ένα εκπληκτικό αφιέρωμα στα σμηνέικα τραγούδια. Απίστευτο, Σπύρο. Ναι. Απίστευτο. Η Σαύρον. Χαριλάω Τρικούπη και η Σαύρον στα εξάρτητα. Σαύρον, για πες, για πες. Σαύρον, εξάρτητα. Της απουσία της Αρμένης. Το έχουμε πληρώσει. Το έχουμε πληρώσει και το ξέρουμε. Χρόνια. Τις άλλες μέρες βέβαια κάνουμε ρεμπέτικα. Για πάμε, Κατερινάκη. Για πάμε.
δεν κανένα δεν αφήνεις. Κάθε μας σε θάλασσα κανένα δεν αφήνεις. Λεβέντες παίρνεις διαλέγους και πίσω δεν τους δίνεις. Στο μέση στην παρβαριά μας έπιασε κακό.
βρήκαν είναι αυθεντικοί τώρα από το γραμμόφωνο του Ηλία του Μπαρούνη. Σήκω, Ηλία. Ξεκινάμε με το, με το γραμμόφωνο και μετά το παίρνει η ορχήστρα και συνεχίζει η Μαρία. Βεβαίως. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ωραίος συνδυασμός. Γεώργιος Ξιντάρης Αντώνιος. Τον σε σχολιάζαμε προηγουμένως που και χορεύεις πολύ ωραία. Δευτεροετής ΑΣΟΕ. Ναι. Μπουζούκι Μπαγλαμά, δίπλα στον παπά. Βέβαια. Στη Σκόπελο κατεβαίνει εσύ. Πάντα. Αλίμονο. Και έχεις κάνει και 10 χρόνια παραδοσιακούς. Ναι. Τι λέτε, ρε φίλε. Κανονικά. Αστέρια, γιος, αστέρια. Αν το χαίρεσαι. Δύο αστέρια έχω. Αυτόν που ξέρουμε λέω. Ναι. Είναι και ο άλλος αστέρι. Ο άλλος είναι πιο καλός. Σε τι? Και δεν μας έφερε τον καλό και μας έφερε αυτόν. Άφια από εδώ. Ο άλλος είναι Ροκάς και Σιγκοντάκιας. Ναι, καλός, καλός Σιγκοντάκιας. Ανάποδος όμως. Αριστερός. Αριστερός. Έχει τρέλα. Εντάξει, τώρα τα παιδιά κάνουν 10 χρόνια χορό. Από την κοιλιά της μάνας τους παίζουν μπαγλαμάδες. Και ακούνε και έχουν φοβερή κριτική. Κάνουν φοβερή κριτική. Όποιος δεν πατάει καλά, έχασε. Μου το λέει. Δεν είναι καλός αυτός, δεν είναι εκείνος. Έτσι. Για σένα τι λέτε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μου κάνουν και μια κριτική. Και ίδιο. Αντώνη, ίδιο το ξενταράκι, ίδιος, και στην κατατομή, ίδιος και στο στυλ και όπως παίζει. Για πες μου και το ξεντάρι με το και το Λονδίνο. Τον είχαμε καλέσει με έναν διατολόγο τότε να έρθει, γιατί πανεπιστημιακός τότε ήρθε. Πάρα πολλοί κόσμος μαζεύτηκε. Είχαμε και αρκετούς Εγγλέζους τότε. Εγώ είχα ένα πρόβλημα κάποια στιγμή, το ζήτησα απ' έξω στην Προύσα. Να το μεταφράσω, να το εξηγήσω τι εννοεί ο ποιητής, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά μετά κατεβήκαν τα παιδιά
από το πόντιουμ πάνω που παίζανε, μας καθίσανε στη μέση, άλλος ζήταγε κάποιο το τράγουδο, άλλος, δηλαδή ήταν ένα μίξ μίτ εκεί, ένα καταλήτως. Το θυμάται ο Γιώργος, δεν είναι Γιώργο. Βέβαια. Εγώ ζήτησα από την ορχήστρα να κατέβουμε στην πίστα. Πολλές φωνές εμείς από κάτω, είχαμε και καιρό να δούμε Ελλάδα, οπότε ήταν ευκαιρία. Και οι Εγγλέζοι τσιμπήσανε φυσικά. Τσιμπήσανε οι Εγγλέζοι, τώρα κράτα λίγο το μικρόφωνο. Και επειδή κάναμε παλαμάκι εμείς, επειδή δεν είναι συνηθισμένοι, κάναμε έτσι, έτσι, έτσι. Χτυπιόταν οι τύποι, δηλαδή. Να περάσαμε μια ωραία, πολύ ωραία βραδιά. Ναι, πολύ ωραία. Γενικώς το ρεμπέτικο και ειδικά στη Σκανδιναβία που λέγαμε προηγουμένως με τον Κατερινάκη, τι τρελά είναι αυτοί που έχουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Ευτυχώς που διασώζουν μερικά πράγματα, επάνω. Δηλαδή υπάρχουν... Πιο πολύ ασχολούνται στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Καμιά φορά σε αναγκάζουν πράγματα να ψιλογκρινιάσεις. Ναι. Ρε εσείς, αφού καταλαβαίνετε ότι είναι το blues της Ελλάδας, έτσι θα βγούμε έξω. Τι βγάζετε τώρα τους ακατονόμαστους. Ναι. Βγάλετε το ρεμπέτικο, βγάλετε και τους ακατονόμαστους. Να σου πω τώρα, που πες το blues, Κατερίνα, θα φέρετε κάποιους μπλουζίστες, θα φέρετε. Έρχονται τώρα το Μάρτιο, Λουζιάννα Ρεύ, ο Τζόλι Τζάμπερ, ο Μπομπ Μπρόσμαν. Και θα παίξετε μαζί blues και ρεμπέτικο. Η θεματολογία του ρεμπέτικου και του blues είναι ίδια. Εκτελήχθηκαν την ίδια εποχή και βάζουμε το σιγανοψυχάλισμα με το The Sky is Crying μαζί. Και αντίστοιχα, τίτλους. Κανόνισε πάνω να κάνουμε εκπομπή με αυτό. Αυτό είναι εκπληκτικό. Σπύρο, λέγε τώρα που είμαστε on air και όχι off air. Κάνουμε εκπομπή. Εάν κάναμε τάγκο με χορούς και. Ρεμπέτικο και μπλουζ, ζάικο και τους κυρίους. Mm. Παίζει το πράγμα. Αν παίζει, λέει. Αν παίζει. Το είπε. Στο εξωτερικό πάντως παίζει, παραπέζει. Δεν ξέρω, στην Ελλάδα δεν. Εάν δεν να παίξει και στο εσωτερικό, ναι, παίζει. Ουδείς προφήτης στην παίζει. Ελλάδα. Εμείς εδώ είμαστε και λίγο international εκπομπή, γιατί προηγουμένως την προηγούμενη εκπομπή είχε πει κάτι καταπληκτικό ο Χρήστος ο Νικολόπουλος. Ήθελε να πει. Το Dream Show και λέει, πώς τα λένε αυτά, λέει τα Drink Show και τα λοιπά. και είπαμε, να, ο international τίτλος της εκπομπής, Drink Show. Drink Show. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Α, στην υγειά μας. Άντε, βίβα. Λοιπόν, ποιος είναι, Κατερινάκη, ποιος, Νέγκα. Θα πας, έχεις και μαγαζί μετά, μωρό μου. Στον Καζάρτε, δεν είσαστε. Παναγιώτης Καρατζόπουλος. Βέβαια. Χαμός. Ευανθία. Έλλη Πασπαλά, Ντιλέ Κότς και Κωστής Μαραβέγιας. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, χαμός. Χαμός, γίνεται χαμός, όντως. Μέχρι τέλος Απριλίου. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Θα έρθω να σας δω. Αμέ. Και θα πω μετά και λεπτομέρειες. Έγινε. Θα πούμε την ταμπακέρα. Πάμε, μάστρο. Στην πλοία.
εγώ κι ο χάρος δε με παίρνει. Γλυκό χαράζω αυγερινός κι εγώ είμαι ακόμα ζωντανός. Κακές γλώσσες, φωνάρα λένε. Άσε τη μια μας παιδιά. Να είστε καλά. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, δεν ακούτε το ρεμπέτικα σμινέικα πολιτικά αγγλικά τραγούδια ανατολίτικα, αυτό που ακούγεται 16 και βάλε χρόνια. Ακούτε ένα αφιέρωμα στη μεγάλη Μαρή Κανίνου, που σε μόλις σκάρτα 7 χρόνια καριέρας πρόλαβε να γράψει μεγάλη ιστορία. Γιατί δυο μα, γιατί δυο.
ζόρι και της άλλαζε τα φώτα. Ρε κοκοκοκορί, κοκοκοκανίκη κόρα, τη τραβούσε με το ζόρι και της άλλαζε τα φώτα. Ρίξε μια
Άμεση. Αυτό είναι το πιο. Πίσω
αγριμιά. Αστράφτη το σπαθί του καβαλάρι σαν τη φωτιά. Τα σίδερα λυγίζουν και σπαράζονται τα κορμιά. Και αρπάζει τη σειρά, αρπάζει τη σειρά. Όλες λένε αλλά καλά. Ένα ποτπουρί ανάμεσα στα οποία τέσσερα που θα ακουστούν. Είναι και παραγγελιά του Χριστό Χιλισάκη, το απόψε κάνεις μπαμ. Άντε, θα τα ακούσεις επιτέλους. Ναι, θα τα ακούσεις. Θα χορέψεις όμως. Για σηκώθητε τώρα. Α, όλες. Όλες βέβαια από όσο. Yeah.
πέθανε. Σε μένα έβγαλες τα πατηρήματά σου. Κοντά σε μένα έβγαλες τα πατηρήματά σου. Θα φύγεις τώρα και θα ειδώ τα αποτελέσματά σου. Θα φύγεις τώρα. Κάθε Σαββατό έβρισκες τα ρούχα σου στην τρίχα. Κάθε Σαββατό έβρισκες τα ρούχα σου στην τρίχα. Και την αχαριστία σου για πληρωμή μου είχα. Και την αχαριστία σου για πληρωμή. Θα τα ξαναπλύνω. Τα λερωμένα τα πλήτα δεν θα τα ξαναπλύνω. Και μη σε νοιάζεις το εξής, εγώ τι θα πω γίνω. Και μη σε νοιάζεις το εξής, εγώ τι θα πω γίνω.
μέσα στην Ελλάδα όλοι. Πόλο Λάρισα Καλτίτσα, να γλεντήσω μια βραδιά και να καταλήξω σούρα στα στενά του σακαφιά. Πόλο Λάρισα Καλτίτσα, να γλεντήσω μια βραδιά και να καταλήξω σούρα στα στενά του σακαφιά. Dobre poniri, ja si dragao bude na foto na roboxe, na xeris beti vgazis, ja si dragao bude na foto na roboxe.
Αφρικάνο Το καλοκαίρι είπαμε, το καλοκαίρι σκόπελο, αλλά μέχρι το καλοκαίρι κάθε Κυριακή στην Κλιματαριά. Ναι. Πλατεία Θεάτρου. Ναι, πίσω από την Βερβάκη αγορά. Και τα άλλα ξενταράκια. Και τα άλλα ξενταράκια, η οικογένεια ξεντάρει. 3-6-18, 100 ναι, 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 ναι. 3-3-9, ναι. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Σημερώνει και βραδιάζει. Όλοι, Αντώνη, 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 τραγούδα. Τραγούδα σου πάει. Τραγούδα σου πάει. Όχι, από εδώ τελειώνουμε και για απόψε. Ήταν ένα αφιέρωμα στη μεγάλη Μαρικανίνου. Ευχαριστούμε την κυρία Ταμιάν που ήταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε. Μπορώ να πω κάτι? Παρακαλώ. Για την τιμή που κάνατε στη Θεία Μαρίκα, όπως και τον κύριο Σαββόπουλο και όλους εσάς που ήρθατε, τραγουδήσατε, εσείς ηθοποιοί που ήρθατε για τη Θεία Μαρίκα. Παιδιά, όσοι καθόμαστε μέσα το Σάββατο, καλά περνάμε με εμάς. Όσοι βγαίνουμε έξω το Σάββατο, εκπληκτική παράσταση επανέρχομαι. Στο θέατρο Βεάκη, χορεύοντας με τη σιωπή. Και ποιος κάνει επιτυχία? Έκανα. Τα χίλια υπομένα θα λέμε. Αυτά σε περιμένουμε και στον Ταρτούφο, έτσι να δω τι θα πεις. Θα έρθει και στον Ταρτούφο, ναι. Αφού έρθει στο ταξί μου, βέβαια. Αφού προηγουμένως έχω πάει στην Κλιματαριά. Και περάσει από τον Καζάρτε. Ερχόμενος από τον Καζάρτε, περνάω από την Κλιματαριά. Στρίβω, πάω ταξίμι. Μα έτσι. Τώρα με όλα αυτά που είπε Σπύρο για την παράσταση, μα αναγκάζει εκτός από την υγειά μας, να πούμε και του χρόνου θα την ξαναπάμε την παράσταση. Γεια σου. Όταν λέω εγώ τόση ώρα και του χρόνου και του χρόνου, ναι, το υπονοούμε. Είναι διακριτικό, εντάξει, τώρα το είπαμε μέσα. Γεια σου, Ρελεμπέση, με τις παραγωγές σου. Καλή θα σας. Να είμαστε καλά.
σαν σε νιώθω, αχ, ζωήρα μου γλυκιά.